Σταύρος Εξακουστίδης, ο άνθρωπος που άνοιξε ξανά για τους Έλληνες μαχητές την πόρτα του K1 στην Ιαπωνία, κάνει μεγάλη επιστροφή στην κορυφαία διοργάνωση kickboxing της Ασίας. Ο Nirvana διεκδικεί τον τίτλο του K1 της Ιαπωνίας στα 60 κιλά, παίζοντας προημιτελικό αγώνα αυτό το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τον Ιάπωνα Τομόγια Γιοκογιάμα. Πρόκειται για έναν πολύ έμπειρο μαχητή με αρκετούς αγώνες ήδη στο K1 που αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση για τον Έλληνα αθλητή. Ο Εξακουστίδης ανήκει στους κορυφαίους kickboxer της γενιάς του και τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει να αγωνίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό σε διεθνείς αναμετρήσεις. Το K1 Japan έχει κάνει σπουδαία μάτς με αθλητές όπως η Takero, Kuzi, Kozu και Komiyama, Tatsuya Oiva και Taiga. Με το εκρηκτικό και επιθετικό του στυλ, ο Εξακουστίδης αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος Έλληνας στη χώρα της από Ανατολής μετά τον Μιχάλη Ζαμπίδη και αυτός είναι και ο λόγος που έχει εξαιρετικές επαφές με την διοργάνωση που τον εμπιστεύεται απόλυτα. Ο Podios Fighter, βγαίνοντας πάντα με την ελληνική σημαία ψηλά στις πλάτες του, μας κάνει κάθε φορά να ανατριχιάζουμε και να τον απολαμβάνουμε σε αυτό το σπουδαίο promotion. Το να επιλέγεται μέσα στην οκτάδα των καλύτερων του K1 για να διεκδικήσει τίτλο αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της αδιαμφισβήτητης αξίας του. Στη γωνία του θα βρίσκεται όπως πάντα ο πολύπειρος Νάσος Αργυρόπουλος, ενώ στο ίδιο event αγωνίζεται και ο Μελέτης Κακουμπάβας. Ο Σταύρος Εξακουστίδης, μιλώντας στο ufight.gr για αυτή την επιστροφή του στο K1 της Ιαπωνίας, μας είπε: «Είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό, γιατί από παιδάκι το έβλεπα στο Eurosport με τον πατέρα μου μαζί και έλεγα μακάρι να πήγαινα να αγωνιστώ κάποτε εκεί. Αργότερα ήταν ο Μιχάλης που μας έκανε τόσες πολλές φορές υπερήφανους με τους αγώνες του στο K1 Max, προσπαθώντας να φέρει την ζώνη της διοργάνωσης στην Ελλάδα. Και τώρα ξαφνικά, για δεύτερη φορά, είναι η σειρά μου να βρίσκομαι εκεί μέσα και να με θεωρούν ένα από τα φαβορί της οκτάδας, οπότε είναι από τις πιο σημαντικές φορές που πάω στην Ιαπωνία και σημαίνει πολλά για εμένα. Η προετοιμασία μου ήταν πολύ δύσκολη και ομολογώ πως με είχε πάει πίσω η αγωνιστική μου κατάσταση λόγω του COVID, όπως όλους άλλωστε, και είχα αφιερωθεί πολύ στη δουλειά και στο γυμναστήριό μου στον Κορυδαλό. Έκλεισε το παιχνίδι μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν πολύ δύσκολο να μην τρώω για να πιάσω τα κιλά. Επίσης ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστώ με όλο το team μου λόγω αδειών διακοπών. Έπρεπε όλοι να μείνουν πίσω να βοηθήσουν εμένα, από τον δασκαλό μου Νάσο Αργυρόπουλο, τον διατροφολόγο μου Βασίλη Πάλι, τον προπονητή μου στο Στίβο Κωνσταντίνο Φλίγκο, τους παρτενέρ μου στα σπάρινγκ, Μανώλη Καλιστή, Γιάννη Τσουκαλά, Πέτρο Βαρδάκα, Μιχάλη Κανάρη, Πέτρο Αθανασίου, Δημήτρη Ξηριδάκη και Δημήτρη Αλεξίου. Καταλαβαίνετε ότι δούλεψε μαζί μου και με βοήθησε πολλοίς κόσμος και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά που ήταν εκεί και έτρεχα να βοηθήσουν πίσω από τα φώτα, όπως ο Χρήστος Γεωργίου, ο Παναγιώτης Ψούκλος από τη Μυτιλίνη, ο κουμπάρος μου Κώστας Αγγελής που είναι δίπλα μου όσο εγώ είμαι στην Ιαπωνία και φυσικά ο γιατρός μου Δημήτρης Μακυρτζής. Για το αν έχει δει παιχνίδια του αντιπάλου, το ανέφερε: «Είδα ένα παιχνίδι που έχετε ανεβάσει εκεί στο U-Fight και κερδίζει με νοκάουτ. Δεν μπήκα όμως στην διαδικασία να το μελετήσω γιατί ξέρω τι θα του κάνω και είμαι σίγουρος. Είμαι ποντιακό κεφάλι και ό,τι μου μπει θα το κάνω. Γενικά όμως τους μελετάω τους αντιπάλους μου ή αφήνω το δάσκαλό μου να το κάνει για μένα, ώστε να βγάλουμε το πλάνο και να δουλέψουμε ξεχωριστά για τον καθένα». Για τον λόγο που είναι τόσο αγαπητός στην Ιαπωνία και στο K1 Japan, μας είπε: «Αυτό που έχω καταλάβει τόσα χρόνια στην Ιαπωνία, γιατί αυτή θα είναι η 7η φορά που βρίσκομαι εκεί, είναι πως τους αρέσει το θέαμα και η ψυχή. Πληρώνουν εισιτήριο για να δουν αθλητές να διψάνε για νίκη και για νοκάουτ. Και αυτό είναι το παιχνίδι μου, όπως και του Μελέτη Κακουμπάβα, που ήταν η πρώτη σκέψη μου, εμένα και του δασκάλου, όταν μας ρώτησαν αν έχουμε κάποιον άλλον Έλληνα που θέλουμε να προτείνουμε για να αγωνιστεί εκεί». Για το αν έχει ξεχωρίσει κάποιον αγώνα από αυτούς που έχει κάνει ως τώρα στην Ιαπωνία, είπε: «Όλοι οι αγώνες είναι ξεχωριστοί από την πρώτη φορά που πάτησα μέσα στην Saitama Arena και κέρδισα νοκάουτ μέχρι την τελευταία. Όμως θα μιλήσω για εκείνη τη φορά που αντιμετώπισα τον superstar αθλητή του Takeru στην προηγούμενη οκτάδα και μας έβαλαν πρώτο παιχνίδι μαζί χωρίς κλήρωση, διότι με θεωρούσαν το μόνο αθλητή που μπορεί να το κοντράρει και ήθελα να μην χτυπηθούμε στον τελικό, διότι δεν θα ήταν δίκαιο αν φτάναμε τραυματισμένοι. Κάπως έτσι μας έβαλαν πρώτο μάτς με αποτέλεσμα να πάει στα σημεία να κερδίσει ο Ιάπωνος αθλητής και μετά από εμένα να πάρει όλα τα επόμενα παιχνίδια με διακοπή».
για το συναίσθημα του πώς είναι να μπαίνει με την ελληνική σημαία σε ένα τόσο μεγάλο στάδιο, είπε: «Καταλαβαίνετε πως είναι κάτι ασύλληπτο. Είναι μαγικό να σηκώνεις την ελληνική σημαία μέσα σε 20.000 Ιάπωνες. Μπορείς να φανταστείς πως νιώθω 20.000 κόσμος να φωνάζει. Δέος μόνο και όταν κάνω την είσοδό μου με τον πυρίγιο χορό, εκεί σύεται όλο το στάδιο. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό». Κλείνοντας το μήνυμα που στέλνει στο ελληνικό κοινό, θέλω να κάνω ότι δεν έχει καταφέρει κανείς μέχρι τώρα. Θα δώσω την ψυχή μου όπως πάντα και θα βάλω την ζώνη στη μέση μου. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλους αυτούς που πιστεύουν σε μένα και με βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η προετοιμασία μου και το ταξίδι μου, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο σε μια δύσκολη εποχή να έχεις αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν το κάτι παραπάνω και πιστεύουν σε σένα και στο δείχνουν έμπρακτα. Ακόμα ξεχωρίσαμε την δήλωση που έκανε στο Ιαπωνικό Συνεργείο που ήρθε να του πάρει συνέντευξη για τον αγώνα τώρα στο K1 Japan, είναι το εξής: «Θέλω να γίνω πρώτος Έλληνας που θα γίνει πρωταθλητής στο K1», δήλωσε ο Εξακουστίδης. Το UFight.gr έχει εξασφαλίσει βίντεο από την προετοιμασία και τα sparring του Εξακουστίδη λίγο πριν φύγει για το K1 της Ιαπωνίας και εδώ μπορείτε στο κανάλι μας να δείτε όλο το αποκλειστικό υλικό μόνο για εσάς.
Τώρα Πάμε.